Καθημερινά λόγια του Θεού. Έχω εργαστεί και μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο ανάμεσά σας. Έχω ξοδέψει τόση ενέργεια και προσπάθεια. Ωστόσο, πότε ακούσατε όσα σας λέω ευθέως? Πού έχετε υποκληθεί σε εμένα, τον παντοδύναμο? Γιατί μου συμπεριφέρεστε έτσι? Γιατί ό,τι λέτε και κάνετε προκαλεί τον θυμό μου? Γιατί είναι οι καρδιές σας τόσο σκληρές? Σας έχω χτυπήσει ποτέ με θανατικό? Γιατί δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να με γεμίζετε θλίψη και ανησυχία? Περιμένετε την ημέρα της οργής μου, του Ιεχωβά, να πέσει επάνω σας? Περιμένετε από εμένα να στείλω την οργή μου που προκαλείτε από την ανυπακοή σας? Όλα όσα κάνω δεν είναι για εσάς. Ωστόσο, πάντοτε συμπεριφερόσασταν σε μένα τον Ιεχωβά με τον εξής τρόπο. Κλέβατε τις θυσίες μου, παίρνατε τις προσφορές από τον βωμό του οίκου μου για να ταΐσετε τα λυκάκια και τους απογόνους τους στη φωλιά του λύκου. Οι άνθρωποι μάχονται ο ένας τον άλλον, αντιμετωπίζοντας ο ένας τον άλλον με θυμωμένες ματιές και ξύφι και δόρατα, ρίχνοντας τα λόγια μου του παντοδύναμου στο αποχωρητήριο για να γίνουν βρώμικα όπως τα περιτώματα. Πού είναι η ακεραιότητά σας? Η ανθρώπινη φύση σας έχει γίνει τερατώδης. Οι καρδιές σας εδώ και καιρό έχουν μετατραπεί σε πέτρα. Δεν γνωρίζετε ότι όταν φτάσει η μέρα της οργής μου, θα είναι όταν σας κρίνω για το κακό που διαπράξατε εναντίον μου, του παντοδύναμου, σήμερα? Νομίζετε ότι παίζοντας μαζί μου κατά αυτόν τον τρόπο, ρίχνοντας τα λόγια μου στον βούρκο και μην ακούγοντάς τα, πιστεύετε ότι φερόμενοι έτσι πίσω από την πλάτη μου, μπορείτε να ξεφύγετε από την θυμωμένη ματιά μου? Δεν γνωρίζετε ότι σας έχουν ήδη δει τα μάτια μου, του Ιεχωβά, όταν κλέβατε τις θυσίες μου και εποφθαλμιούσατε τα υπάρχοντά μου? Δεν γνωρίζετε ότι όταν κλέβατε τις θυσίες μου, ήταν μπροστά στον βωμό στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες? Πώς μπορούσατε να πιστεύετε ότι είστε τόσο έξυπνοι για να με εξαπατήσετε με αυτόν τον τρόπο? Πώς θα μπορούσε η οργή μου να φύγει από τις αποτρόπαιες αμαρτίες σας? Πώς θα μπορούσε η μενόμενη οργή μου να παραβλέψει τις σατανικές πράξεις σας? Το κακό που διαπράτετε σήμερα δεν αφήνει διέξοδο για εσάς, αλλά πέδευση για εσάς για αύριο. Προκαλεί την πέδευσή μου του παντοδύναμου προς εσάς. Πώς μπορούν οι κακές σας πράξεις και τα μοχθηρά σας λόγια να ξεφύγουν από την πέδευσή μου? Πώς μπορούν οι προσευχές σας να φτάσουν στα αυτιά μου? Πώς θα μπορούσα να ανοίξω δρόμο για την αδικία σας? Πώς θα μπορούσα να ξεχάσω τις κακές σας πράξεις καθώς με αψηφάτε? Πώς μπορώ να μην κόψω τις γλώσσες σας που είναι τόσο δηλητηριώδεις όσο ενός φιδιού? Δεν με επικαλείστε για χάρη της δικαιοσύνης σας, αλλά αντίθετα, αποθηκεύετε την οργή μου ως αποτέλεσμα της αδικίας σας. Πώς θα μπορούσα να σας συγχωρήσω? Στα μάτια μου του παντοδύναμου, τα λόγια και οι πράξεις σας είναι βρώμικα. Τα μάτια μου του παντοδύναμου βλέπουν την αδικία σας ως αδιάκοπη πέδευση. Πώς θα μπορούσε η δίκαιη πέδευσή μου και η κρίση μου να φύγουν από εσάς? Επειδή το κάνετε αυτό σε μένα, γεμίζοντάς με θλίψη και οργή,
πώς θα μπορούσα να σας αφήσω να ξεφύγετε από τα χέρια μου και να ξεφύγετε από την ημέρα που εγώ, ο Ιεχωβάς, θα σας παιδεύσω και θα σας καταραστώ. Δεν γνωρίζετε ότι όλα τα μοχθηρά σας λόγια και οι ομιλίες σας έχουν ήδη φτάσει στα αυτιά μου? Δεν γνωρίζετε ότι η αδικία σας έχει ήδη λερώσει το Άγιο ένδυμα της δικαιοσύνης μου? Δεν γνωρίζετε ότι η ανυπακοή σας έχει ήδη προκαλέσει τον ορμητικό θυμό μου? Δεν γνωρίζετε ότι εδώ και καιρό με έχετε αφήσει να βράζω από θυμό και έχετε δοκιμάσει την υπομονή μου? Δεν γνωρίζετε ότι έχετε ήδη κουρελιάσει τη σάρκα μου? Έχω αντέξει έως τώρα τόσο που δεν μπορώ να κρατήσω άλλο τον θυμό μου. Δεν είμαι τόσο ανεκτικός απέναντί σας πλέον. Δεν γνωρίζετε ότι οι κακές σας πράξεις έχουν ήδη φτάσει στα μάτια μου και οι κραυγές μου έχουν ήδη φτάσει στα αυτιά του πατέρα μου? Πώς θα μπορούσε να σας επιτρέψει να μου συμπεριφέρεστε έτσι? Μήπως κάποιο από τα έργα που κάνω σε εσάς δεν είναι για χάρη σας? Ωστόσο, ποιος από εσάς έχει γίνει πιο αγαπητός από το έργο το δικό μου στον Ιεχωβά? Θα μπορούσα να είμαι άπιστος στο θέλημα του πατέρα μου, γιατί είμαι αδύναμος και λόγω της αγωνίας που έχω περάσει? Δεν κατανοείτε την καρδιά μου. Σας μιλώ όπως μίλησε ο Ιεχωβάς. Μήπως δεν έχω εγκαταλείψει τόσα πολλά για εσάς? Παρόλο που είμαι πρόθυμος να περάσω όλη αυτήν την ταλαιπωρία για χάρη του έργου του πατέρα μου, πώς μπορείτε να ελευθερωθείτε από την πέδευση που φέρνω σε εσάς ως αποτέλεσμα των παθημάτων μου? Δεν έχετε απολαύσει πολλά από εμένα. Σήμερα έχω σταλεί σε εσάς από τον πατέρα μου. Δεν γνωρίζετε ότι απολαμβάνετε πολύ περισσότερα από τα γενναιόδωρα λόγια μου? Δεν γνωρίζετε ότι η ζωή μου ανταλλάχθηκε για τη ζωή σας και για τα πράγματα που απολαμβάνετε? Δεν γνωρίζετε ότι ο πατέρας μου χρησιμοποίησε τη ζωή μου για να κάνει μάχη με τον σατανά και επίσης σας έδωσε τη ζωή μου κάνοντάς σας να λάβετε μία εκατονταπλάσια ζωή και επιτρέποντάς σας να αποφύγετε τόσους πειρασμούς? Δεν γνωρίζετε ότι μόνο διαμέσου του έργου μου απαλλαχθήκατε από πολλούς πειρασμούς και από πολλές σκληρές παιδεύσεις? Δεν γνωρίζετε ότι μόνο εξαιτίας μου ο πατέρας μου σας επιτρέπει να περνάτε καλά έως σήμερα? Πώς μπορούν οι καρδιές σας να παραμένουν σκληρές σήμερα, σαν να έχουν γίνει ανάλγητες? Πώς θα μπορούσε το κακό που διαπράτετε σήμερα να ξεφύγει την ημέρα της οργής που θα ακολουθήσει της αποχώρησής μου από τη γη? Πώς θα μπορούσα να επιτρέψω σε όσους είναι τόσο σκληρόκαρδοι να ξεφύγουν από τον θυμό του Ιεχωβά?